Γήπεδο Αγίου Αθανασίου που χρησιμοποιεί έδρα της η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου γίνονται έργα στο γήπεδό της με τον Λάζαρο Μουρατίδη πλέον στον πάγκο απέναντι στον Άρη Καλαμόνα του Βασίλη Σαρακασίδη. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν με Κελετζή στο τέρμα, 2 Ράντο, 3 Διαμαντή, 4 Κλογερή, 5 Δεμενελούδη, 6 Παπαδόπουλο, 7 Πιμενίδη, 8 Μαύρο Βασίλη, 9 Σαλονίδη, 10 Καπτέλη και 11 Χιτζίδη. Στον πάγκο Ρετζέλ Ογλού, Παστραφίδης, Παναγιώτογλου, Τάφα, Τζιβανάκης, Ιωσιφίδης, Προκοπίου, Καλαϊτζίδης και Ελευθεριάδης. Για τους φιλοξενούμενους του Άρη Καλαμόνα, 1 Τάσιου, 2 Φλέγκας, 3 Αλμπανίδη Στέφανος, 4 Ντόβας, τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα από την Αλιστράτη, 5 Άρης Νικολαίδης, 6 Δελικοστίδης, 7 Αλμανίδης Φόδωρος, 8 Βέης, 9 Τάσος Παναγιώτου, επίσης μεταγραφή από την Αλιστράτη, 10 Περπερίδης και 11 Καγιάογλου. Στον πάγκο Χατζιμπουργάνης, Κοπαράνης Μπαϊρακτάρη, Τιγερίδης, Σαβίδης, Ιωαννίδης, Σαβίδης Σάβας, Πατσούκης και Χρήστος Παναγιώτου. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα. Πρώτη προσπάθεια εδώ με ένα offside που καταλογίζει ο βοηθός. Διαιτητής της αναμέτρησης ήταν ο κύριος Πουλικίδης, με πρώτο βοηθό τον κύριο Παστιάδη που καταλόγησε εδώ το offside και δεύτερο βοηθό τον κύριο Θαμνίδη. Εδώ και το ωραίο πλάνο από τις δύο κάμερες που είχαμε στημένες στα πλάγια του corner με τη βοήθεια του Δημήτρη Μπουτζέκη για την καλύτερη κάλυψη του αγώνα. Μια προσπάθεια με τον Παναγιώτου για την ομάδα του Καλαμόνα. Πρώτη προσπάθεια του Τάσου Παναγιώτου με την φανέλα της νέας του ομάδας, η μπάλα πέρασε out. Ένα φάουλ με τον Μαυροβασίλη στο 10 για την ομάδα του Καλαμπακίου. Μαυροβασίλης εκτελεί με στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά από τον Κλόκερη, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Ένα στημένο για την ομάδα του Καλαμπακίου στο 11. Εδώ εκτελείται το ελεύθερο με τον Άρη τον Νικολαίδη σε μια επίθεση για τον Καλαμόνα. Πιέζει ψηλά η ομάδα του Καλαμπακίου. Παραλίγο εδώ να γίνει το λάθος. Τελικά πρόλαβε ο Τάσιο, ο τερματοφύλακας του Καλαμόνα, και απομάκρυνε την μπάλα. Πήρε το φάουλ. Νέα προσπάθεια για το Καλαμπάκι. Στο 20 μια κεφαλιά. Η μπάλα θα περάσει εκτός εστίας. Δεν πρόλαβε εκεί να μπει στη φάση ο Σαλονίδης για να γίνει απειλητικός. Και πάλι το Καλαμπάκι σε μια προσπάθεια να σούτ από τον Καπτέλη. Κάπου η μπάλα κόντραρε. Κατέληξε στην αγκαλιά του Τάσιο. Ένα πλάγιο με Ντοράντο από δεξιά για το Καλαμπάκι που είχε καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Η κεφαλιά πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τάσιου, αλλά βλέπουμε ότι δεν είχε πάρα πολλές φάσεις στο παιχνίδι. Μια προσπάθεια εδώ με τον Παναγιώτου για τον Καλαμόνα, θα κάνει το πλασίο και Λετζής δεν έχει πρόβλημα, αφήνει την μπάλα να περάσει out. Ένα ακόμη φάουλ από δεξιά για την ομάδα του Καλαμόνα, η μπάλα μέσα στην περιοχή, μια κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια του goalkeeper του Καλαμπακίου. Το Καλαμπάκι στην επίθεση με το Σαλονίδη, ωραία ενέργεια από το Σαλονίδη, κρατάει την μπάλα, το σουτ στα σώματα, νέο σουτ, δύσκολη επέμβαση για τον Τάσκου, συρτό σουτ από τον Καπτέλη, μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Καλαμόνα. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του ημιχρόνου, ένα κόρνερ από δεξιά για την ομάδα του Καλαμπακίου, απευθείας εκτέλεση από τον Μαυροβασίλη, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Τάσκου. Κόρνερ τώρα από την αριστερή πλευρά για την ομάδα του Καλαμόνα. Κόρνερ που εκτελείται, η μπάλα περνάει. Παναγιώτου προσπαθεί να κάνει το σουτ. Νικολαίδης, αυτή είναι η κλασική ευκαιρία του Καλαμόνα στο πρώτο ημίχρονο. Σε καλή θέση ο Κελετζής θα μπλοκάρει. Θα δούμε την επανάληψη. Πολύ καλή ευκαιρία με τον κεντρικό αμυντικό, τον Άρη τον Νικολαίδη. Εδώ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ άφησε την μπάλα έξυπνα ο Παπαδόπουλος να περάσει. Ήρθε στην περιοχή ο Νικολαίδης, του έκλεισε την οπτική γωνία ο Κελετζής με διπλή επέμβαση. Μπλόκαρε την μπάλα στην καλύτερη ευκαιρία του Καλαμόνα στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε τα πάνω του Καλαμόνα μετά το 30. Εδώ Παναγιώτου πολύ ωραία κάθετη πάσα. Ακόμη πιο κλασική αυτή η ευκαιρία με τον Αλμανίδη, τον Θόδωρο τον Αλμανίδη. Βλέπετε εδώ η κάθετη πάσα από τον Παναγιώτου. Αλμανίδης Θόδωρος βγαίνει τέτα τέτ με τα πόδια. Σωτήρια ο Κελετζής, κρατάει το 0 για την ομάδα του, για τον πολύ ποιοτικό Καλαμόνα, ιδίως με τις τελευταίες κινήσεις. Δείτε εδώ πολύ ωραία η κάθετη πάσα του Παναγιώτου, πολύ ωραία και η κίνηση του Αλμανίδη, αλλά ο Κελετζής και πάλι δηλώνει παρόν. Δύο κλασικές ευκαιρίες για τον Καλαμόνα στο τελευταίο πεντάλεπτο του ημιχρόνου και επίθεση για το Καλαμπάκι, έμπειρη ομάδα, μια προσπάθεια από τον Πέτρο. Θα δούμε εδώ και την επανάληψη σε αυτή τη φάση. Εδώ, για το αν υπάρχει offside ή όχι, βλέπετε η κάμερα κάτω χαμηλά. Στην στιγμή εδώ της πάσας βλέπετε παγωμένη και η κάμερα κάτω χαμηλά. Εδώ λοιπόν προσπαθούμε να το βάλουμε και αυτό μέσα στην εκπομπή, να έχουμε καλύτερη οπτική γωνία από πλάγιες κάμερες με τα offside. Θα συνεχιστεί και σε άλλα παιχνίδια. Το corner και το goal. Από το corner του Μαυροβασίλη, γι' αυτό βάλαμε και τα δύο replay, γιατί corner δόθηκε. Και στην φάση αυτή, ακριβώς το 42, το Καλαμπάκι εδώ Μαυροβασίλης εκτελεί μέσα στην περιοχή. Πολύ ωραία πρόθεση από τον κεντρικό αμυντικό, το Δεμενελούδη, τον παρτενέρ του Κλόκερη. 1-0 για το Καλαμπάκι και πάλι εδώ το γκολ. Καλό το Καλαμπάκι, μισή ώρα. Είχε 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες και η κάμερα, η πλάγια, για να δούμε το γκολ. Εδώ από την πρόθεση του Δεμενελούδη
και την κεφαλιά που έκανε η μπάλα στα δίχτυα, τον γκολ, το 1-0 για το Καλαμπάκι. Ο Καλαμόνας έβγαλε αντίδραση με το 30, είχε τις δύο κλασικές ευκαιρίες με τον Νικολαίδη και τον Αλμανίδη, αλλά ήρθε η απάντηση με αυτό το στημένο με τον κεντρικό αμυντικό, το Δεμενελούδη εδώ, να σκοράρει και να πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. 1-0 για το Καλαμπάκι σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι. Προσπάθησε να απαντήσει ο Καλαμόνας εδώ με μια προσπάθεια από τον Τόβα που προωθήθηκε μπλόκαρο τερματοφύλακας. Λήξιμη χρόνο από τον Κώστα Πουλικίδη. 1-0 το Καλαμπάκι με τον γκολ του Δεμενελούδη στο 43. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. 47. Βλέπετε εδώ, απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς και δείτε τι γκολ βάζει ο Παναγιώτοπουλος. Πραγματικά συγχαρητήρια και στον Ηλία Ντοτζέλιο που το πιάσε με την κάμερα. Ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη φάση. Και όμως είναι ένα υπέροχο γκολ από τα καλύτερα του πρωταθλήματος. Το βλέπετε εδώ και με την κοντινή κάμερα τον Παναγιώτοπουλο να πανηγυρίζει με τον Σαλονίδη και τους υπόλοιπους παίκτες. Ένα καταπληκτικό γκολ. Έχει πολύ γερά πόδια ο Παναγιώτοπουλος, το απέδειξε και σε αυτή τη φάση. 2-0 το Καλαμπάκι με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ψυχρολουσία για τον Καλαμόνα που ήθελε να μπει δυνατά να ισοφαρίσει. Δείτε την επανάληψη. Απομακρύνει ο αμυντικός και δείτε πόσο γεμάτα πιάνει την μπάλα ο Παναγιώτοπουλος στην απέναντι γωνία. Καταπληκτικό γκολ. Άλλη μια φορά για επανάληψη. Δείτε εδώ, διώχνουν οι αμυντικοί. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Καπτέλη και την πιάνει γεμάτα την μπάλα ο Παναγιώτοπουλος στη γωνία της εστίας. 2-0 το Καλαμπακινά και η πίσω κάμερα, η πλάγια κάμερα. Εδώ δείχνει πόσο υπέροχο ήταν το γκολ. Πραγματικά δείτε εδώ. Πολύ καλό έχει προσκύσιμο τη κάμερα από τον Δημήτρη Μπουτζέκη. Είπαμε, Ηλία Τσέιος και Δημήτρης Μπουτζέκης έκαναν πολύ καλή δουλειά σε αυτό το παιχνίδι με τις τρεις κάμερες. Εδώ το φάουλ εκτελεσμένο θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα ο Κελετζής. Ο Καλαμόνας έβγαλε ψυχή μετά το 2-0, δεν το παράτησε το παιχνίδι. Και προς τιμή του βέβαια για να φτάσει στην ισοπάριση. Μαυροβασίλης σε μια προσπάθεια για το Καλαμπάκι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εδώ μπορούσε με τον Ιωσήφιδη κάλλιστα να γίνει το 3-0 και να τελειώσει το μάτς. Όμως εκεί είναι για να δηλώσει παρόν με πολύ καλή επέμβαση ο τερματοφύλακας του Καλαμόνα, ο Τάσιου, βλέπετε, βγαίνει και με το πόδι απομακρύνει την μπάλα. Κλασική ευκαιρία για το Καλαμπάκι να τελειώσει το μάτς με τον Ιωσήφιδη. Δεν τον τελείωσε το μάτς και από εκεί και πέρα Σαβίδης σουτάρει. Εδώ θα εκδοθεί επιθετικό φάουλ του Σαβίδη σε αυτή τη φάση. Εδώ σε αυτή την προσπάθεια, στο τζαρτζάρισμα με τον Κλόκερη, ο ρέφερι ο κ. Πουλικίδης, άλλη μια φορά η επανάληψη, θα σταματήσει τη φάση, δεν μετράει καν σαν φάση. Το δοκάρι δίνει επιθετικό φάουλ στον Σάβα Σαβίδη που μπήκε αλλαγή στο δεύτερο μέχρι και θα δείτε γιατί βοήθησε τα μέγιστα την ομάδα του. Άλλη μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Χρήστο Παναγιώτη και αυτός ντεμπούτο από την αλληστράκη μεταγραφή για τον Καλαμόνα. Κάθε τη πάσα, τέτα τέτ βγαίνει σειρά του Κελετζή, πολύ καλή δύο τερματοφύλακες. Να μπλοκάρει την μπάλα. Βλέπετε εδώ πολύ δύσκολη επέμβαση του Κελετζή. Κρατάει το 2-0. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Πάνω κάτω η μπάλα. Ευκαιρία τώρα για το Καλαμπάκι από αριστερά. Μια προσπάθεια. Η πάσα για τον Ιωσήφιδη. Δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία για τον πρώην παίκτη τη χωριστή και τον αμπελοκήπο. Σουτάρει πάνω από τα δοκάρια. Out την μπάλα. Επίθεση για τον Καλαμόνα. Νέα κάθε την πάσα. Πάλι ο Παναγιώτος στην περιοχή. Προσπίση. Μπαίνει. Σουτάρει στο εξωτερικό μέρος των δικτύων. Χάνεται η ευκαιρία για τον Καλαμόνα. Μένει το 2-0. Εδώ Χρήστος Παναγιώτου κάνει την ευκαιρία. Προσπάθεια για τον Καλαμόνα. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Θα μπλοκάρει ο Κελετζής. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο 20 λεπτό του μάτς. Επίθεση για το Καλαμπάκι. Μπροστινή παλιά. Νέα πολύ καλή στιγμή με τον Καπτέλη. Προσπαθεί και να περάσει τον Τάσκου. Δεν τα καταφέρνει. Ο Τάσκου είναι εκεί και απομακρύνει την μπάλα. Στη συνέχεια τη φάση πάνω στη γραμμή έχει γυρίσει ο Ντόβας να καλύψει την αμυνά του. Ο Νικολαίδης πρέπει να ήταν και απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή. Μαυροβασίλης εκτελεί το φάουλ πάνω από το τείχος. Τάσκου είναι εκεί για να απομακρύνει. Τι παιχνίδι. Πάνω από 25 τελικές. Πολλές ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Από δεξιά επίθεση για τον Καλαμόνα. Θα γίνει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Κεφαλιά πάσα του Μπερμπερίδη. Εδώ υπάρχει χέρι του Δεμενελούδη. Αυτό βλέπει ο κύριος Πουλικίδης. Κόκκινη κάρτα στο Δεμενελούδη. Εδώ αλλάζουν ισορροπίες στο μάτι στο 80 και πέναλτι για τον Καλαμόνα. Η επανάληψη. Κεφαλιά πάσα. Εδώ ο Δεμενελούδη στη φάση μαζί με τον Ιωαννίδη, τον Στέφανο, που πήγε εκεί αυτός αλλαγή. Εδώ σε αυτή τη φάση ο κύριος Πουλικίδης δίνει το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα στο Δεμενελούδη. Περπερίδης, ο έμπειρος, εκτελεί το πέναλτι στο κέντρο της εστίας. Πολύ ωραίο πέναλτι στα δίχτυα στο 81. Ο Καλαμόνας μειώνει σε 2-1 και έχει και αριθμητικό πλεονέκτημα. 2-1 μειώνει ο Καλαμόνας και πάλι επανάληψη. Ωραίο πέναλτι από τον Περπερίδη. Πήγε να βρει την μπάλα ο Κελετζής, δεν τα κατάφερε. 2-1 μειώνει ο Καλαμόνας. Αλλάζει η ψυχολογία του μάτς. 2 λεπτά μετά και πάλι ο Καλαμόνας στην επίθεση. Μια μακρινή μεταβίβαση. Ωραίο κατέβασμα του πολύπειρου Σαβίδη. Σουτάρι, μπάλα στα δίχτυα. 2-2. Ο Καλαμόνας μέσα σε 2 λεπτά. Βλέπετε όλος ο πάντος μέσα για να πανηγυρίσει τον γκολ του Σαβίδη.
Βγαίνει όλη η ένταση του μάτς. 2-2 ισοφαρίζει ο Καλαμόνας και πάλι εδώ από αυτό το βαθύ γέννησμα. Σαββίδης, πολύ ωραίο κατέβασμα, πολύ έμπειρος. Σουτάρι, δεν μπορεί και ο Πέτρο να κόψει την πορεία της μπάλας. Στα δίχτυα στο Σάβα Σαββίδη χρεώνεται τον γκολ. 2-2 ο Καλαμόνας ισοφαρίζει και πάλι εδώ. Σαββίδης, ωραία κατεβάζει. Σουτάρι, δεν μπορεί ο Πέτρο να σταματήσει την μπάλα στα δίχτυα. 2-2 και άλλη μία φορά το γκολ της ισοφάρισης, της ανατροπής του Καλαμόνα μέσα σε 2 λεπτά στο τελευταίο δεκάλεπτο από 2-0 σε 2-2. Και πάλι το σουτ του Σαββίδη, δεν μπορεί ο Πέτρο να σταματήσει την πορεία της μπάλας. Ισοφαρίζει ο Καλαμόνας σε 2-2. Δεν είχαμε άλλη φάση από εκεί και πέρα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Θα δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν και πραγματικά μας έδειξαν ότι είναι ο λόγος που το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων. Σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ όμορφο, σε ένα παιχνίδι με πάρα πολλές φάσεις κατέρωθεν. Θεωρώ ότι η ομάδα μου στο πρώτο ημίχρονο είχε τις τρεις κλασικές ευκαιρίες. Ανταυτού, από μια στημένη φάση, ένα λεπτό πριν το τέλος του ημιχρόνου, βρεθήκαμε πίσω στο σκορ. Και εκεί που αλλάζουμε κάποια πράγματα και λέμε, είχαμε και τον αέρα στο δεύτερο μαζί μας να πιέσουμε, βάζει ο Παναγιώτογλου μια γκολάρα, πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ, και βρεθήκαμε πίσω στο σκορ από το πουθενά πάλι με 2-0. Αντιδράσαμε. Βγάλαμε δύο τέτα τέτ με τον Χρήστο του Μαναγιώτη, τα οποία δεν μπορέσαμε να μετασχεδιάσουμε σε τέρμα. Και το Καλαμπάκι εκεί είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που δεν τελειώσει το παιχνίδι, μας κρατούσε μέσα στο παιχνίδι και περιμέναμε τη μία φάση η οποία θα μας έβαζε ξανά στο ένα γκολ, δηλαδή που θα μας έβαζε ξανά στο παιχνίδι. Και έγινε με την αποβολή και το πέναλτι του Περπερίδη. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Θεωρώ το τελικό αποτέλεσμα δίκαιο και για τις δύο ομάδες. Τα παιδιά μου ματώσανε, παίξανε πραγματικά απίστευτο ζήλο. Δεν παρατήσαν το παιχνίδι σε καμία στιγμή του αγώνα. Και αυτό που κρατάμε είναι ότι όταν χάνεις μέσα στο Καλαμπάκι 2-0 και μπορείς και γυρίζεις το αποτέλεσμα, είναι πραγματικά ένας άθλος. Συγχαρητήρια λοιπόν στα παιδιά. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια στο Λάζαρο και στην πολύ καλή ομάδα του Καλαμπακίου. Πάμε. Για το παιχνίδι, εντάξει, ξέραμε ότι έχουμε να παίξουμε με έναν καλό αντίπαλο. Θεωρώ ότι στο πρώτο μήχρονο δεν ήμασταν καλοί. Ήταν κάπου, το μάτι ήταν ισορροπημένο. Χωρίς πολλές φάσεις, ευτυχήσαμε και προηγηθήκαμε σε μια στατική φάση. Από εκεί και πέρα, στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κάποιες αλλαγές, ανεβάσαμε ρυθμό, πατήσαμε καλύτερα στο γήπεδο, βάλαμε και ένα ακόμα γκολ, έγινε το 2-0 και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ήθελε πολύ μεγάλη προσπάθεια εκ μέρους μας για να χάσουμε το μάτς, γιατί στην ουσία για μένα χάθηκε. Δεν μου λέει κάτι το χ, είναι σαν να χάσαμε. Αυτά, συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την προσπάθεια. Καλή συνέχεια εύχομαι στην ομάδα του Καλαμόνα. Μια πολύ καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα εμείς θα πρέπει να μάθουμε από αυτά τα λάθη. Όταν έχεις την ευκαιρία να το 2-0 να βάλεις ένα και δύο γκολ ακόμα για να κλειδώσει το μάτς και δεν το κάνεις. Όταν είσαι... Δεν είσαι συγκεντρωμένος. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο τιμωρεί και αυτό αποδείχθηκε περίτρανα σήμερα. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε, να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο, ώστε στο μέλλον να μπορούμε και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοια λάθη.